Αυτά με το παιχνίδι, τελειώσαμε. Να σας πω και τελικά τον 9. Μετά πριν να ξεμπερδεύουμε και με αυτά στο ποδοσφαιρικό κουπόνι. Grimsby Bradford 1-2. Χάλιφα Κρίστιλ 3-1. Οπεράριο Ζουβεντούδ 3-0-1. Αζαξιό 0-0. Γκρενόμπλ Τρουά 2-0. Καέν Σωσό 1-4. Νανσί Σαμπρί 3-3. Τον Ιωρ Βαλανσιέν έχει αναβληθεί. Ντανκέρκο Σερ 0-1. Παρί Γκενγκάν 3-2. Πότου Λούζ 0-3. Σατορού Κλερμόν 0-1. Χαβρι Ροντέζα Βέριον 1-1. Μπράουνσβαϊκ Ντόρτμουντ 0-2. Συγγνώμη, να βρω και τα υπόλοιπα. Μπράουνσβαϊκ που ήμασταν. Ναι. Αιντχόφεν Φένλο 4-1. Αυτά τα τελικά. Από εδώ και κάτω, αν είσαι 6-6, ξεκίνησα και τα παιχνίδια της Αθλέτικ και της Μπαρσελόνα. Είμαστε λίγο μετά το τέταρτο. Είναι αμφότερα στο 0-0 και πλέον στην Ευρωλίγκα σε εξέλιξη, αφού τελείωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχουμε το Βιλερμπάν Τσεσκά που είναι 64-73 στο τέταρτο δεκάλεπτο και στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο Ρεάλ Άλμπα 72-46 στο χαλαρό. Αυτά. Δεν λέμε καλησπέρες τώρα. Τώρα πούμε καλησπέρες. Μια καλησπέρα. Μια γρήγορα ώρα. Καλησπέρα λοιπόν. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Πλέον με Χάρη Χριστόγλου, με Κώστα Μιαούλη, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Τα μήνυματά σας, το κινητό, τα ξέρετε, ίντερνετικά sportfm.gr στο πάνω μέρος της κεντρικής κλικάρτης και πολύ ραδιοφωνο live, ανοίγει ο Media Player, μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε, ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, σε Google Play Store και App Store το ίδιο πράγμα για να βρείτε το application της εκπομπής, fightclub2001 στο Instagram και fightclub.gr βεβαίως, Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και εντάξει, ιστορία της μέρας, Μανώλο Χιμένεθ, η Σάγκα βεβαίως. Είχα χάσει μία από τις φορές που ήρθε. Για την τρίτη είχες χάσει. Είχα χάσει την τρίτη, ναι, και άκουσα την τέταρτη. Ήταν ο τελικός του κυπέλου ουσιαστικά. Τέταρτη και λέω τι έγινε. Και μετά τα βάζεις κάτω και είναι όντως τέταρτη η επιστροφή. Είναι, είναι τέταρτη. Είναι τέταρτη. Ξεπέρασε τα κυλεμονή, ισοφάρισε, τι έκανε. Φτάνει κοντά. Ναι. Φτάνει κοντά. Ναι. Δηλαδή νομίζω του αξίζει πλέον. Μήπως το ξεπέρασε με τις τέσσερις. Τώρα θα το βρω αυτό. Ωραία. Αλλά ένα welcome Μανώλο Χιμένεθ νομίζω ιντερνετικά το αξίζει και αυτό αν με ρωτάς. Εντάξει, είναι τέταρτη τέτοια, είναι οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάτσε να δω να σου πω. Λοιπόν, Τάκης Λεμονής στον Ολυμπιακό 2000 με 2002, μία. Ναι. 2006-2008, δεύτερη. Ναι. Το 17 και την ίδια χρονιά μέχρι το 18, δύο διαφορετικές φορές. Μάλιστα. Ισοφαρίζουμε Τάκη Λεμονή. Άρα, λοιπόν. Ισοφαρίζουμε Τάκη Λεμονή. Ωραία. Βεβαίως. Δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Δύναμη τώρα. Με τέταρτη φορά, ε. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω. Ξέρεις, υπάρχουν, παιδί μου, ιστορικά πρωτοσέλιδα και ιστορικά πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων. Ναι. Έτσι. Και ειδικά για τους προπονητές. Κάποια τα θυμόμαστε. Το Ανέβα το περίφημο, με το αεροπλάνο της Αλιτάλια και όλα αυτά. Εντάξει, κατά τον ίδιο τρόπο είναι αδύνατο να ξεχαστεί το Καληνύχτα Παπατζή. Για τον. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το πρωτοσέλιδο. Το Καληνύχτα Παπατζή. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν ήμουν αχημένο. Εγώ αν ήμουν αχημένο θα κάνει κάδρο. Μέρες αυτό. Χωρίς πλάκα τώρα, έτσι. και όχι επειδή γυρίζω τέταρτη φορά, ξέρεις, και την τρίτη. Και θέλω να σου πω, το βάζεις και το βλέπεις. Ζητάς μετάφραση, να ξέρεις ακριβώς τι είναι. Ξέρεις, το βάζεις και από κάτω να το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σπίτι, ας πούμε, οι Ιταλοί φίλοι σου. Σου λέει, τι λέει εκεί πέρα, ρε Μανόλο. Καλή τα παπατζή. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Ο Μανόλο. Εντάξει, τι να πούμε. Όπως έγραψε κάποιος σήμερα εύστοχα, η ντουλάπα του Μανόλο πρέπει να είναι χωρισμένη σε Ελλάδα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Πρέπει να έχει τρία κομμάτια, ναι, μέσα τα αντίστοιχα, ας πούμε, κλασικά ρούχα. Εντάξει, είναι αυτές οι λες που λες, φίλε, για να μην ψάξουμε πάρα πολύ, θέλουμε ένα που τον ξέρουμε, που μας ξέρει, που ως όνομα κάπως μετράει και που κυρίως μπορεί να μαζέψει την κατάσταση στα αποδυτήρια, γιατί αυτό ακούγεται ότι, όπως λένε οι καλοί συνάδελφοι, αυτοί που ξέρουν το ρεπορτάζ, ότι αυτό το οποίο χωλαίνει έχει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι επειδή όπου να είναι θα ολοκληρωθεί και το γήπεδο. Ναι. Αν υπάρχει ένας προπονητής που έπρεπε να μπει με την ΑΕΚ στο καινούριο γήπεδο, είναι ο Μανόλο. Το έχει πει ο ίδιος.
Το είχε πει. Δεν ξέρω τι είχε πει, το λέω εγώ. Το είχε πει, ότι εγώ θέλω Αγία Σοφιά. Δηλαδή από όλους που έχουν περάσει τελευταία χρόνια από την ομάδα, αν υπάρχει ένας που να πει, παιδί μου, ποιος αξίζει να πατήσει με την ομάδα. Από το να μπει κάποιος άλλος, κάποιοι κατσικανιάρες άλλους θα τον φέρουν και θα τύχει απλά στη σεζόν που θα φτιαχτεί το γήπεδο και θα μπει καμαρωτός μέσα στο καινούριο γήπεδο να κάνει ποδαρικό. Μανόλο πρέπει να μπει. Πώς να γίνει τώρα δηλαδή. Και θα μπει αν ρωτάς εμένα. Έτσι λέω και εγώ. Και αν ρωτάς εμένα, αυτός είναι που θα μπει. Αυτός είναι που έτσι θα μπει. Πρέπει, έτσι πρέπει. Δεν ξέρω τι μπορεί να μαζέψει από αυτή τη σεζόν, τι μπορεί να διορθώσει. Πολλά πράγματα μπορεί να διορθώσει εσύ. Αυτό όχι είναι ότι άσχετο θα διορθώσει, με τελική κατάταξη ή με το τι θα κυνηγήσει η ΑΕΚ, αλλά να διορθώσει σε μια ομάδα στην κατάσταση που εμφανίζεται, προφανώς και μπορεί να διορθώσει. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει τελειώσει σήμερα τον Ντόρνε Ντέλεφ. Ναι. Δηλαδή πριν έρθει ο Μανώλο έφερε και ένα παίχτη μας, λέτε. Ναι. Που δεν έχει ανακοινωθεί ο Ιωσό πουθενά. Είδα κάτι που στέλνετε τα οποία δεν λένε τίποτα ουσιαστικά. Ότι μπορεί η ΑΕΚ να τον πάρει και μάλλον θα γίνει κίνηση. Ένα 27χρονο Βούλγαρο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αμυντικό τι είναι. Όχι, είναι δεξιό μεσοεπιθετικό και παίζει και σεντερφόρ. Okay. Αυτό είναι ουσιαστικά. Τίποτα τρομερό. Τώρα μιλάμε. Μπότεφ Πλόβντιβ, 27 χρονών, τραχαγύρευε δηλαδή. Γενικώ ένα γκολ ανά 3,5 παιχνίδια. Αν αναρωτιέσαι την εκτελεστική του δυνότητα. Άμα ακούς τώρα μεσοεπιθετικός παίζει και φορ. Ναι, 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 αυτό. Με όλο το σεβασμό στους εκατοντάδες μεσοεπιθετικούς παίζουν και φορ. Βεβαίως, με τεράστιο σεβασμό. Με τεράστιο σεβασμό, αλλά ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς γράφτηκε, πώς συνδέθηκε ίσως με δεχόμενη πόλη η Σιλιβάγια και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας τον Ντόρνε Ντέλεφ, οπότε προχωράμε. Το οποίο, όπως λέγεται κάποιος σχολείο, το καληνύχτα Παπατζή το προσέλεγε, το έχει επιμεληθεί ο Δημάτων. Έτσι, γιατί, ναι, ήταν στην Goal News. Αν δεν είχε επιμεληθεί ο άνθρωπος ακριβώς. Ήταν αρχισυντάκτης. Ναι, εντάξει. Ήταν αρχισυντάκτης τότε. Okay. Δεν ήταν. Ο Βασίλης Οβέρης τι έχει να πει για όλα αυτά. Ο Βασίλης Οβέρης που λέει τόσα πολλά για όλα τα υπόλοιπα πράγματα, γι' αυτό τι έχει να πει. Έχει να πει κάτι. Έχει να πει. Αν τον βγάλαμε, ξέρεις, θα μας έλεγε. Είμαι σίγουρος. Ναι. Ότι εγώ το πρόσεξα γιατί το Παπατζή είναι σε εισαγωγικά. Ναι, τα εισαγωγικά είδε ο κόσμος στο πρώτο σέλιδο. Τα εισαγωγικά είδε, δεν είναι το καληνύχτα από Παπατζή. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ξέρεις για τους αεκτζίδες που είναι οι πλέον γκρινιάριδες των οπαδών. Νομίζω ότι ο Μανόλο είναι καταπραϊντικό σε αυτή τη φάση. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Θα λειτουργήσει ως καταπραϊντικό. Ο έρχομαι, προσαρμόζομαι, θα δω τι θα κάνω, θα βρω την άκρη. Ναι, άμεσα θέλω να πω. Θα βρω την άκρη και θα δούμε τι θα κάνουμε. Βεβαίως, μιλώντας για προπονητές, δεν είναι η μοναδική προπονητική ιστορία των ημερών αυτή του Μανώλο Χιμένεθ, έτσι. Ναι. Διότι πριν από τον Μανώλο Χιμένεθ έχει γίνει άλλη μια σπουδαία. Μετά την περίφημη μεταγραφή του Χρήστου Μελίση στο Σουδάν. Στο Σουδάν, ναι. Έχουμε τον Νίκο Καραγεωργίου να αναλαμβάνει. Ναι. Την Αχκούλα. Την Αχκούλα. Όχι Αχκούλα, δεν είναι. Αλσούλα είναι. Αλσούλα. Την Αλσούλα. Ομάδα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν ξέρω που βρίσκεται. Ομάδα η οποία πέρσι τερμάτισε 12η σε σύνολο 20 ομάδων στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Οπότε εκεί είμαστε. Θα πείτε, δεν αποτελεί αυτοκίνητρο για τον Νίκο Καραγεωργίου. Βεβαίως και αποτελεί. Αν δεν είναι κίνητρο αυτό, τι είναι ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς, Κώστα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ομάδα η οποία βλέπω ότι έχει χρώματα λεβαδιακό, με επιτρέπεις, δηλαδή άσπρη μια εμφάνιση, πράσινη και πράσινη μπλε, που θυμούμε ότι έχει φορέσει ο λεβαδιακός αυτά τα χρώματα, και πράσινο μπλε. Το γήπεδό μας μπορεί να ακούγεται μικρό με τις 5.200 θέσεις, Κώστα, αλλά σε διαβεβαιώ ότι είναι καμίνι. Και είναι και πολύ εύκολο να μεγαλώσει το γήπεδο, έτσι. Όσο μεγαλώνει η ομάδα, να μεγαλώσει και το γήπεδο. Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι στις τάξεις μας, πέρα από τους διάφορους Σαουδάραβες που έχουμε, έχουμε και 4 ξένους στην ομάδα. Έχουμε τον Τζούνιορ Μαπούκου, ναι. Έτσι, τον 30χρονο ζαϊρινό κεντρικό επιθετικό, με 52 γκολ σε 183 παιχνίδια στην καριέρα του, σε διάφορες ομάδες. Μπαντήρμα Σπόρο, Στάρα Ζαγορά και Παναχαϊκή για όσους θυμούνται. Μάλιστα. Πιο παλιά. Και Παναχαϊκάρα έχει παίξει ο συγκεκριμένος, δηλαδή δεν υπάρχουν τυχαία πράγματα. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και ο άνθρωπος που έδωσε τις πληροφορίες στον Νίκο Καραγεωργίου.
Γιατί θα του πάνε, όπως λένε και εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι. Και εκεί όταν πήγε ο Καραγιώρη, θα του πάνε, ποιο πήρε κανένα τηλέφωνο να σου πει. Θα πει, βεβαίως και πήρα. Βεβαίως και πήρα. Τον άνθρωπο. Εδώ πέρα που ήταν στην Παναχαϊκή. Λοιπόν, έχουν τον Harmony Ikande, έτσι έναν Νιγηριανό που δίνει αρμονία στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Mm-hmm. Έχουν τον 33χρονο Λουίς Πάολο Ντανιέλ Μπαρμπόσα, γνωστό ως Πίτι. Έτσι, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Και την τετράδα συμπληρώνει ο ακτελεφαντοστιανός μέσος Σίλα Νταουντά. Όχι Βοριανός. Όχι. Παύμα τους λέμε Βοριανός. Α, εντάξει, δηλαδή. Όχι, Βοριανός. Α, ωραία, Βοριανός. Βοριανός. Okay. Λοιπόν, οπότε με αυτή την ομάδα, πάμε για να σου πω, έχω πει στο site της ομάδας, έχω καμαρώσει Νίκο Καραγιωρίου, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που γράφουν προφανώς. Έτσι, αλλά... Το πρόβλημα είναι δεν καταλαβαίνει ο Καραγεωργίου. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Το θέμα το πρόβλημα είναι δεν καταλαβαίνει ο ίδιος ο Καραγεωργίου. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, είδα αυτή η πόλη είναι μέσα στη μέση της Σαουδικής. Δηλαδή εκεί πέρα είναι πολύ μακριά από θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να είναι, ξέρεις, χαλαρή δευτερούλα, πρέπει να είναι 52 βαθμοί. Όπως θα σκεφτείτε. Χαλαρή δευτερούλα του Φλεβάρι. Γιατί χαλαρή δευτερούλα του Ιουλίου πρέπει να είναι 78. Ναι, αρέσει. Ναι. Από τα ξέρεις, ένα πράγμα είναι η ποδοσφαιρική προσαρμογή ενός προπονητή σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο. Και ένα πράγμα είναι άλλα. Ήθη, έθιμα, κουλτούρα, τα πάντα. Δύσκολα πράγματα και πολλά μαζί. Ξέρεις, πολύ πιο εύκολο να το κάνει αυτό ένας παίκτης. Εντάξει τώρα, είπαμε τις βλακίες μας να λέμε και αυτά. Πολύ πιο εύκολο να το κάνει ένας παίκτης που η δουλειά του είναι ξέρεις, να προπονείται και να παίζει από έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι του και πάρα πολλές ευθύνες. Πολλούς παίκτες να διαχειριστεί και πολλά πράγματα και απαιτήσεις. Εθνικοτήτων, βέβαια, και τη δική του προσαρμογή στη χώρα. Έτσι. Και την καθημερινότητά του που ξέρεις είναι κάτι που δεν το υπολογίζουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πάει ένας άνθρωπος σε μια ξένη χώρα. Από το σούπερ μάρκετ του μέχρι το. Πλάκα κάνεις. Ξέρεις, τα πράγματα, τα απλά, το σπίτι του, το αυτοκίνητό, το να μάθει να πηγαίνει στο γήπεδο. Το να... Απλά πράγματα, αυτά που εμείς τα έχουμε δεδομένα και τα κάνουμε μηχανικά στην καθημερινότητά μας, για ένα προπονητή που πάει σε μια ξένη χώρα, ας πούμε, είναι ένα αυτού και από την αρχή. Να μάθει από την αρχή όλη την αλφαβήτα. Να μάθει και γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Και να μάθει και γρήγορα. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ποιος ήταν αυτός που χανόταν στο γήπεδο που πήγαινε και έκανε κύκλους. Ναι. Παλιός του Ολυμπιακού ήταν. Όχι, προπονητής του Ολυμπιακού. Ποιος ήταν εκείνος που είχε στο γήπεδο με τις χειρονομίες. Όχι ο Σίλβα. Έλα, πες τον. Όχι ο Ζαρντίμος. Όχι. Ήταν ο Μίτσελ. Που είχε έρθει. Όχι. Ένας που είχε έρθει και είχε εκείνη και η μανούρα με τους φίλους ΣΑΕΚ στο γήπεδο που είχε κάνει χειρονομίες τα λοιπά. Ο Όσκαρ Τάδε. Αυτός νομίζω. Το ρολό στην Ντουμπά. Που είχε πάει. Όχι. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ο Βίτορο Περέρα ήταν ο προπονητής που ψάχναμε. Βεβαίως, ο οποίος μετά τον Ολυμπιακό είχε πάει στη Φενέρ και χανότανε και δεν μπορούσε. Ναι. Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι διαπρέπει. Βρίσκεται το 18 στη Σανγκάη και διαπρέπει. Εκεί. Τρίτο χρόνο συνεχίζει με Μάρκο Αρναούτοβιτς στην ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, με Γκερίν, βεβαίως. Έτσι, καπιτάνο. Mm-hmm. Με Χουλκ μέχρι να φύγει τέλος πάντων. Μια χαρά. Μια χαρά τα πηγαίνει ο Βίτορο Περέρα. Σούπερ, εξαιρετικά. Και μπράβο του. Πριν πάμε στα μηνύματα, και έτσι για να δώσουμε και λίγη ώρα στον κόσμο, γιατί σήμερα η εκπομπή ήταν μισή. Κουτσουρεμένη. Υπάρχει ένα ωραίο site που λέγεται Our World in Data. Ναι. Αυτό λοιπόν κάνει μια έρευνα για το πώς περνάει ο κόσμος το χρόνο του. Ναι. Δηλαδή πόση ώρα της μέρας του ξοδεύει σε κάθε τι πράγμα. Δηλαδή για παράδειγμα αυτοί που ξοδεύουν περισσότερη ώρα εργαζόμενοι την ημέρα είναι οι Κινέζοι. Ναι. Εντάξει, 315 λεπτά. Τι κάνουν τη μέρα 315 λεπτά. Δουλειά την οποία πληρώνουν 315 λεπτά. Δεν φαίνονται πολλά. Ναι. Έτσι, είναι 5 ώρες και κάτι. Ναι. Στην πραγματικότητα. Αλλά ίσως δεν ξέρω πώς το εννοεί. Ότι είναι συγκεντρωμένοι, ότι βγάζει έξω τα διαλύματα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το βγάζουν. Λοιπόν, εμείς,
σε αυτή τη λίστα είμαστε τέταρτοι από το τέλος. Για κάποιο λόγο. Με 187 λεπτά. Εγώ λέω ντροπή. Ότι δουλεύουμε 3 ώρες τη μέρα δηλαδή. Εντάξει, εσύ, οκ. Okay. Όχι. Όχι. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κοιμόμαστε κατά μέσο όρο 8 ώρες και 20 λεπτά τη μέρα. Δεν νομίζω. Μήπως μας έχουν λίγο στοχοποιημένους. Δεν ξέρω. Μας έχουν ακόμα, ας πούμε, στη συνείδησή τους ως τεμπελχανάδες. Δεν ξέρω. Που κοιμόμαστε πολύ, κολοβαράμε στη δουλειά. Ξέρω εγώ, πίνουμε τις καφεδάρες μας, ας πούμε, 3 ώρες και τέτοια. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Να κοιμόμαστε, ας πούμε, τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, έχει και διάφορες άλλες κατηγορίες. Πόση ώρα ξοδεύουμε, ας πούμε, στο να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού και αυτά. Εμείς είμαστε 2 ώρες και κάτι. Ναι. Και ψώνια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Να σου πω, ποιοι είναι. Εμείς είμαστε τέταρτοι από το τέλος. Έχει ποιος είναι τελευταίος, ποιος δουλεύει λιγότερο. Ιταλοί. Εντάξει. Αποκτά κύρος η έρευνα με αυτό. Δεύτερο από το τέλος. Οι Γάλλοι. Και τρίτος από το τέλος. Ισπανοί. Ισπανούς θα σου λέγα. Εντάξει. Και στους υπναράδες ποιοι είναι κορυφή. Οι Κινέζοι πάλι. Δηλαδή οι Κινέζοι κοιμούνται πολύ και δουλεύουν πολύ μεγάλο. Ναι, δεν έχουν ζωή δηλαδή. Γιατί είναι κοιμούνται και δουλεύουν. Γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο. Ναι. Δεύτεροι ποιοι είναι. Οι Μεξικανοί. Τι κοιμούνται. Στον ύπνο, ναι. Εντάξει. Ναι. Τρίτη. Τρίτη είναι. Όχι, συγγνώμη, δεύτερη δεν είναι Μεξικανοί. Δεύτερη είναι Ινδί. Μάλιστα. Και τρίτη Αμερικανή. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι να σου. Okay, okay. Τέλος πάντων, έχει διάφορες κατηγορίες. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε για φαΐ και για ποτό, για τηλεόραση και ραδιόφωνο τη μέρα. Εμείς είμαστε κάτι πάνω από 2 ώρες, ας πούμε, σε αυτό. Ναι. Για παράδειγμα. Στην ψυχαγωγία επίσης είμαστε αρκετά ψηλά. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε για την ψυχαγωγία μας. Είμαστε κοντά στις 3 ώρες τη μέρα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η ψυχαγωγία δεν συγκαταλέγεται και η ώρα που περνάμε στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Γιατί δεν πάει να περάσει 2 ώρες τηλεόραση και άλλες 3 ψυχαγωγία και 8 ώρες ύπνο. Ναι, δεν βγαίνει μετά. Δεν βγαίνει μετά, έχεις δίκιο. Δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι, μικρά. Όπως λέει κάποιος, με επιπασό 187 λεπτά θέλαμε για να διαβάσουμε τις εφημερίδες πριν πιάσουμε δουλειά. Έτσι. Λέει αλήθειες τώρα ο φίλος. Έτσι. Λέει αλήθειες. Έτσι. Και άλλα 187 θέλαμε για να πάρουμε να δούμε με το χρηματιστή μας τι θα πουλήσουμε, τι θα αγοράσουμε. Βεβαίως. Σπρώξε λαναρά. Έτσι. Σπρώξε μακλό. Λαναρά. Πάρε μακλό. Φόρτωσε μακλό. Εντάξει, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να το λέμε γιατί η δική μας γενιά το έχει ζήσει. Ναι. Το έχω ζήσει σε μπιτσόμπαρο, ας πούμε, δίπλα μου. Να είναι ο άλλος με το μαγιό και το αντιλιακό. Εποχή, θυμάσαι. Εποχή 96, ξέρω εγώ, 97, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Δεν ήταν, ήταν ντουζένια το χρηματιστήριο τότε. Ντουζένια. Δεν θυμάμαι τώρα την χρονολογία μου, που είναι άλλο βλακία, αλλά μιλάμε στην εποχή που ήταν ντουζένια το χρηματιστήριο, ναι. Ναι. Το έχω ζήσει δίπλα μου, δηλαδή στις διακοπές σε μπιτσόμπαρο, ας πούμε, στα Χανιά. Αυτό το σκηνικό δίπλα με ανθρώπους οι οποίοι στη μία όχι το μεσημέρι. Και δύο, όχι, δηλαδή, όχι. Πουλά ναι, αγόρασε. Ναι. Και όχι για πλάκα. Καλά, προφανώς όχι για πλάκα. Κώστα, παίζονταν πολλά λεφτά. Μόνο πολλά λεφτά, πλάκα κάνεις. Το χρηματιστήριο είχε πάει πόσες χιλιάδες μονάδες, δεν θυμάμαι, ας πούμε. 6. Βέβαια. Είχε τρελαθεί. Ναι, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι τον Γιάννη Παπαντονού να λέει ότι θα φτάσει ή στις 5, έλεγε ότι θα φτάσει. Ή στις 5 ή 7. Τέλος πάντων ήταν πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Άρα, Γιάννο. Λοιπόν, όσοι είχαν το μυαλό τότε να κερδίζουν τα σπαράδια αυτά, να τα κάνουν κάτι, να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι κτλ., κάτι τους έμεινε μετά. Οι υπόλοιποι που τους είπε σε απληστία και ξεσυνό είχαν μπει, ξέρω εγώ, με κάποια εκατομμύρια δραχμές, τα είχαν δεκαπλασιάσει, θέλαν να τα. Βγάλουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Κάποια στιγμή, όπως θυμόμαστε, στράβωσε το πράγμα. Ναι. Ω, ναι, για πολύ κόσμο. Δυστυχώς έχασαν τα χρήματά τους οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν το μυαλό, ας πούμε, να τα τραβήξουν. Αυτό έτσι, είναι το θέμα. Έτσι. Δίχως τον στράτο γρανάζει, δεν γυρνά εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Έτσι διαβάζω κάποια μηνύματα. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, όχι το 2000 τόσο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πότε είπα εγώ ότι ήταν τέτοιο. Προσπαθώ να υπολογίσουμε βάσει την ηλικία μου. Το 97-98. Εκεί ήταν του ζένιου το χρηματιστήριο. Ναι, εκεί. 97-98, 2000-2001, μέχρι εκεί. Ήταν εκεί, ήταν εκείνες οι εποχές. 97-98-99, κάπου εκεί ήταν οι εποχές που θυμάμαι εγώ
τα σκηνικά αυτά στα μπιτσόμπαρα κλπ. Ναι. Πολλοί ξεχνούν, λέει κάποιος, ότι ο Στράτος ήταν ο κυματοθράφτης ανάμεσα σε Βάσια Τριφύλλη και Απόστολο Γκλέτσο που απορρόφησε το «Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ναι, ρε μαλάκα». Τι να του πει ο Κοκλώνης. Ναι. Το έχει ξεχάσει αυτό. Ναι, βεβαίως. Ότι ήταν, βεβαίως, ήταν εκεί. Μάλιστα, πολύ. Όχι, παιδιά, δεν είχα παίξει ποτέ εγώ στο χρηματιστήριο για το φίλο. Όχι, ούτε εγώ. Ποτέ. Ούτε εγώ. Για το φίλο που δεν ρώτησε. Ναι. Ήμουν από τους ελάχιστους, ήμασταν προφανώς από τους ελάχιστους Έλληνες, ενήλικες Έλληνες, που εκείνη την περίοδο δεν. Παρότι είχα κολλητό που δούλευε σε χρηματιστηριακή. Δηλαδή υπήρχε ο πειρασμός μες στην παρέα μου. Να. Δεν. Μάλλον αισθάνεσαι καλά γι' αυτό παρά άσχημα. Τι να σου πω. Δεν ξέρεις, θα μου πει γιατί δεν έπαιξε. Αν είχα οπότε, παίξει, ναι, που λέει ο λόγος και είχα βγάλει και τα είχα τραβήξει για να αγοράσω κάτι, μπορεί να νιώθα πολύ καλά μετά. Να. Τι να σου πω. Όλοι είχαμε μια συμμαθήτρια που είχε βάλει όλα τα αγόρια της τάξης από το γυμνάσιο και όλα στο friend zone. Ναι. Αναφέρεστε εποχή 98-2000, έφτασε πάνω από 6.000 μονάδες, βγάζαμε εκατομμύρια καθημερινά από κέρδη, μισθούς και μπόνους. Δουλεύω 23 χρόνια σε αχεπέη και ξέρω, άρε μπαγάστες τι μου θυμήσατε. Αχ. 639 ήταν το ρεκόρ του δίκτυου το 99. Μάλιστα. Okay. Το friend zone είναι ένας γόρδιος δεσμός. Δεν λύνεται, κόβεται. Στα 25 μου πλέον, ένα βράδυ μετά από πολύ αλκοόλ και πολύ ψήσιμο, τελικά το κάστρο έπεσε και έκτοτε κερνιόμαστε χωρίς καμία δέσμευση. Επίσης, κέρδισα το σεβασμό από τους λίγους φίλους που το ξέρουν. Το κλειδί είναι να είσαι διατεθειμένος να κόψεις κάθε επαφή άμα το πέσιμο δεν πάει καλά. Ρίσκαρα και κέρδισα. Είμαστε. Μπράβο. Λοιπόν, η μετάβαση από την Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία ακούγεται όντως δύσκολη, αλλά η μετάβαση από το αμάξι των 300.000 χιλιόμετρων σε αμάξι των 300.000 ευρώ ακούγεται ιδιαίτερως εύκολη. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Θέλω να πω, μην φαντάζεστε ότι ρέει τόσο πολύ χρήμα σε όλο τον κόσμο που γίνει να δουλέψει εκεί. Προφανώς είναι καλύτερες συνθήκες από εδώ, αλλά όχι αυτό νομίζω που φανταζόμαστε όλοι τόσο πολύ πια. Ναι. Η εικόνα στο βίντεο με το Βαϊμάκη και την κυρία Τζούλια Νόβα να κάνουν φατσούλες και το Βλάντ να εξηγεί για τα πνευματικά δικαιώματα γούτσου γούτσου είναι από τα πιο σουρεαλιστικά πράγματα που είδα το 2020. Ο Άνκη Μυθόλιορίς, θα σηκωθώ Γιορίς, λέει ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που όταν ακούνε ένα τραγούδι παίζουν air guitar και αυτοί που παίζουν air drums. Ναι. Εδώ έγινε το μεγάλο πρόβλημα, λέει κάποιος. Το χρηματιστήριο είναι επένδυση, όχι παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο έγιναν όσα έγιναν, λέει ο Γεράσιμος Μάλτα. Προφανώς έχεις απόλυτο δίκιο. Φερνάντο, την αυτόρες μας μεταφέρει το εξής. Με τιμάει που το μεσημέρι περίμενα 2 λεπτά σε φανάρι που ανάβει με πάτημα κουμπιού μέχρι κάποιος να το πατήσει από απέναντι, γιατί δεν ήθελα να το πατήσω εγώ λόγω COVID. Mm-hmm. Βέβαια. Οι πιανόλες δημοσιογραφείς και δεν ρισκάρουν σε χρηματιστήρια. Ταρπάζουν απευθείας από τους προέδρους και τα κάνουν κομπόδεμα. Οι παλάρες του ΠΟΚ. Γιατί αυτοί είστε. Έτσι. Έτσι. Εκτός από χειμώνα, λέει κάποιος, επιστρέφουν άμεσα Ανάκογλου, Γκέντσογλου, Κρυσάντους, Μάλμπασα, νέος κουρέας, αυτός του ψωμιέδε από το Κολονάκι και γενικός διευθυντής ο Νοτιάς. Μια μεγάλη επιστροφή, έτσι, εδώ πέρα. Ναι. Παιδιά, το Εφκάρντι, πρώην Ικάρντι, είναι πιασμένο. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. 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 Δικός. Δικός. Επειδή έχω πει εγώ για πατέρα γνωστό με το χρηματιστήριο, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναπώ εδώ επειδή είναι κουβέντα. Να το πεις. Λοιπόν, είχε πάρει ένα σωρό μετοχές Τιτάνα, αρκετά λεφτά. Τις είχε πάρει προς 2.000 δραχμές τη μία. Οι μετοχές φτάσαν 72.000 δραχμές η μία, δηλαδή 36 φορές πάνω η αξία τους και δεν τις πούλησε. Ναι. Και μετά σκουπιζόταν, φαντάζομαι, με τα χαρτιά κάποια στιγμή. Απληστία η οποία γύρισε, κατέληξε σε καταστροφή. Γιατί καταστροφή είναι να έχουν φτάσει 72.000, έτσι, για να γυρίζουν στο μηδέν σχεδόν. Μετά από 18 χρόνια σε χρηματιστηριακές στην Ελλάδα, μετακόμισα Μάλτα. Μπράβο. Σε έκανε δουλίτσα. Σε έκανε δουλίτσα. Έβαλε γκολ ο Πρέθουαιτ και το κάνα τα βαβά. Βέβαια, αφού αυτοί είστε. Ναι, δεν τα, ναι, τα παρακολουθούμε τα παιχνίδια, ομολογώ. Τώρα που το είπες όμως. Εντάξει, είχαμε και 0-2, 2 γκολ έχει βάλει η Μπαρσελόνα. Είχαμε και συγκινητική αφιέρωση στο Νουακέ, νομίζω, από το Λεγκλέ. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Εντάξει, που είναι, είναι όμορφες στιγμές αυτές. Villarreal Athletic Bilbao είναι στο 0-1 και Arsenal City 1-4. Με 1-1 το μήχρονο, 1-4 τώρα το παιχνίδι, τελειώνει στο, στο 90. Ναι, τα είχαμε παρατήσει λίγο τα, τα παιχνίδια. Ισχύει αυτό. Αυτό με το Ντάλε, κάποιος το πάθαν πολύ και με τις μηνοϊκές, δεν γνωρίζω. Ούτε εγώ. Δεν γνωρίζω, τι να σου πω. Ο Ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλντίν, λέει το εξής. Καλά τα σκέτα μελομακάρονα, αλλά μαζί με σοκολάτα είναι κόλαση. Κάτι σαν τα οπίστια με ένα μαύρο δερμάτινο κολάν. Ωραία μόνα τους, αλλά με το πέτσινο τρέχουν τα σάλια. Να πάρει θέση ο ψηλός. Για τα μελομακάρονα εννοείς. Για τα μελομακάρονα, να πάρει θέση. Επίσης θέλω να πω, τώρα μια που το θυμήθηκα και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε για χρηματιστήριο, έχουν περάσει τα χρόνια, οπότε έχει παραγραφεί όλο αυτό. Ναι. Ο Κοσκοτάς, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή εκείνη την περίοδο, ναι, δεν το επιτρεπόταν να εργαστεί ή να συνεργαστεί με καμία χρηματιστηριακή εταιρεία, όπως καταλαβαίνεις, διότι τα πράγματα για τα οποία είχε καταδικαστεί ήταν οικονομικού τομέα. Mm-hmm. Ωραία, μέσα λοιπόν σε όλα τα πράγματα τα οποία απαγορευόταν να ασχοληθεί ήταν και οι χρηματιστηριακές εταιρείες. Αν δε. Mm-hmm. Δεν εμφανίζονταν προφανώς στο δυναμικό, αλλά ήταν σε συζητήσεις και σε επαφές, mm-hmm, και σε, mm-hmm, επενδυτικές προτάσεις, mm-hmm, σε εταιρεία που τυχαίνει να γνωρίζω εγώ. Γιατί ο φίλος Ολυμπιακός μου το λέει και με θέος. Ότι είσαι Κοσκοτά. Εντάξει, το ιστορίες με τον Κοσκοτά τώρα με ανοίγει είναι. Μιλάω για τις μετά από αυτές που γνωρίζουμε. Μιλάω για τις πιο, ας πούμε, πρόσφατες, για την περίοδο του χρηματιστηρίου. Ναι. Να κολλήσω εγώ μια ιστορία με Σταύρο Κοσκοτά. Εννοείται, τι. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε, για τους νεότερους το λέμε ως πληροφορία, τα deal την περίοδο του Κοσκοτά στον Ολυμπιακό τα έκανε ο Σταύρος Κοσκοτάς. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ο αδερφός που θεωρείται εν πάση περιπτώσει και ο πιο. Πώς το πω, γλυκά. Το πιο τζιμάνι, τέλος πάντων, από τους δύο αδερφούς. Ας το πούμε έτσι, και έκανε τα deal. Όμως σε κάποια φάση, το χειμώνα του 87, αν δεν απατώμε, ήταν με πει που ο Ολυμπιακός, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μόλις είχε σκάσει ο Κοσκοτάς, πήγε και πήρε 72 παίχτες. Πήρε 72 ναι, ναι, παίχτες. Τους 20 τους κράτησε τώρα, τους 50 τους έδωσε. Δανεικούς. Πήρε 72 και πλήρωσε και πόσους για να φύγουν. Σωστό. Σωστό. Και κάποιους από αυτούς που πήρε τους πλήρωσε για να φύγουν μετά. Δηλαδή από τους 72 που πήρε, κάποιοι φύγανε. Ναι, 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 ξέρεις, ήταν transit. Ναι. Πατήσανε πόδι του Ρέντι και φύγανε. Έτσι. Μετά, ναι. Ένα κομμάτι αυτών των deals έγινε με Σταύρο Κοσκοτά, mm-hmm, να κάνει tour κανονικά στην Ελλάδα για να πηγαίνει να κλείνει παίχτες. Γιατί καταλαβαίνετε, 70 παίχτες που θα τους κλείσει δουλειά. Γρήγορα. Ναι, είμαστε, το πρωτάθλημα παίζεται εδώ, ναι, μεταξύ, έτσι. Λοιπόν, οπότε είχε τα μάξι, το συνεργάτη δίπλα και πίσω φορτωμένες σκουπιδοσακούλες με λεφτά. Mm-hmm. Και πήγαινε και έκλεινε deals. Υπάρχει λοιπόν χαρακτηριστική ιστορία στη μεταγραφή του Κυριάκου Καραταΐδη, όπου έχουν πάει στην Καστοριά. Δίνουν κάτι τύπου, τώρα δεν θυμάμαι τα νούμερα, θα τα πω λίγο σχηματικά γιατί δεν θυμάμαι τους αριθμούς. Δίνα, ξέρω εγώ, λέει να σας δώσουμε, ξέρω, 30 εκατομμύρια να τον αγοράσουμε και η Καστοριά θέλει να ζητήσει παραπάνω, ας πούμε. Και ναι, λέει, περιμένετε, πρέπει να κάνουμε δέλτα σίγμα. Ναι. Και έχουν μαζευτεί, ας πούμε, κάνουν δέλτα σίγμα μέσα. Η Καστοριά του είπε να του πάρουμε, ξέρω εγώ, 40, ας το πούμε, και να παίξει ο Κοσκοτάς. Επειδή φιάζεται όμως, γιατί έχει επόμενο έχει ραντεβού. Να πάρει παίκτη και παλού. Ναι, ναι. Του χτυπάει την πόρτα και λέει, παιδιά, να σα αφήσω 50, να τελειώνουμε. Να σε αφήσω 50 να υπογράψουμε να φύγουμε. Σάπος δικά μου είναι. Γιατί να μην αφήσω 50 δηλαδή. Σάπος θα έχω πονέσει. Έλατε. Αλίμονο. Έλατε. Λέει κάποιος, λέει, άρα μήπως δεν πρέπει να κατηγορούμε την Πασοκάρα για την υπόθεση χρηματιστηρίου. Μήπως μας έδωσε μια ευκαιρία να βγάλουμε ζεστό και ακούραστο μαρούλι και εμείς ήμασταν ντουγάνια. Κάποιος θα μπορούσε να το πει και έτσι. Ναι. Έχουν βγάλει red velvet με λομακάρνο με λευκή σοκολάτα. Ψηλέ, πάρε θέση. Δεν θα γίνουμε όλοι ιερόσιλοι εδώ πέρα. Όχι, δεν θα πάρω θέση, παιδιά. Δεν θα πάρω. Δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Γεια σας από Σαουδική Αραβία. Να το. Λοιπόν, η Al Sula είναι στο Al Cards, κάπου κοντά προς τα σύνορα του Μπαχρέιν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Όχι ότι έχουμε καμία γνώση που είναι ακριβώς προς τον Μπαχρέιν ως προς το χάρτη, εγώ τουλάχιστον. Ναι, 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 ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να ξέρουμε, να πουλάμε μούρι και να λέμε ότι ο Νίκος Αλαγεωργίου είναι σε μια πόλη που είναι κοντά στον Μπαχρέιν. Ότι μπορεί το Σαββατοκύριακο να πετάξει. Θα έχει αγώνες, ναι, το δευτερότερο, ναι, να πετάξει, ναι, στο ρεπό του, ας πούμε. Ναι. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όσοι δεν πρόλαβαν τη διετία 98-2000 δεν ξέρουν τι σημαίνει η ερώτηση. Έχει κανένα σίγουρο χαρτί. Ισχύει.
Είμαι 50 και περνάω μάλλον τη γνωστή κρίση. Είμαι παντρεμένος με παιδιά και έχω ταυτόχρονα σχέσεις με 14 γυναίκες. Είναι προσωπικό ρεκόρ όλων των εποχών. Αλήθεια τώρα. Είσαι παντρεμένος με δύο παιδιά και έχεις σχέσεις με 14 γυναίκες. Σοβαρά, συγγνώμη, δεν το πιστεύω τώρα αυτό. Sorry, Φιλίππο. Σχέση... Που στο λέω δηλαδή στα έσοδα. Να έχεις πάει με 14 γυναίκες, ναι, εγώ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορώ να το ακούσω. Αλλά σχέση να έχεις με 14, δεν όχι. Δεν γίνεται. Αν η μέρα σου, ας πούμε, δεν έχει, η μέρα σου δεν έχει 85 ώρες. Ναι. Εντάξει. Ναι, sorry. Δεν γίνεται. Κάποιος λέει το κερασάκι στην Τούρτα είναι ο ίδιος φίλος μάλλον. Για να φύγω από το Ριάντ ήταν όταν είδα σε αγροτικό 150.000 ευρώ να οδηγάει 14χρονο αγόρι, συνοδηγός ο πατέρας, πίσω μια κατσίκα και στην κάρωτσα δύο γυναίκες. Ναι. Μάλιστα. Τα κολάν και οι μεθυσμένοι δεν λένε ποτέ ψέματα. Εγώ όχι λέω σε αυτό. Ωραίο είναι, αλλά λέω όχι. Δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Γιατί? Ποιο από τα δύο λέει τα ψέματα? Τα κολάν δεν λένε ψέματα. Τα κολάν δεν λένε ψέματα. Όχι. Δεν λένε ψέματα. Τα κολάν λένε ψέματα. Όχι τα μασαζοκολάν και αυτά. Τα κολάν. Όχι. Τα κολάν. Α. Έτσι. Το διευκρίνησες. Τα κολάν. Ναι. Τα κολάν δεν μπορούν να πω ψέματα. Δηλαδή και να θέλουν να πω ψέματα τα κολάν, τα συμβατικά κολάν που φοράνε. Τα μη ελαστικά λοιπόν κολάν, αυτά τα μασαζοκολάν. Όχι, τα κανονικά κολάν. Εντάξει, okay, τα, ναι, κολάν εμπορίου που λέμε, τα μαμίσια. Έτσι. Εντάξει. Mm-hmm. Και να θέλουν να πούν ψέματα δεν μπορούν. Ναι. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Ναι. Ναι. Μήπως λέει ο παταμένος, λέει τα τέρια του στο Tinder. Ποιος τι, α. Κύριε Ιάννη, άσχετο, αλλά να έρθω να μου ρίξετε έναν εμβολιασμό με το τσιπάκι σας και να το κάνω install στη μητρική μου. Θυσιάζομαι με το εμβόλιο σας για να γίνω ο πρώτος homo chief sapiens. Λέει ο Λεάνδρο. καλησπέρα, έχουμε από τον Μπουκιτσί Ιαπωνία. Καλώς το. Και από την Τζαπού Οσονού που φαντάζομαι. Της Κίνας. Καλησπέρα από, ορίστε, καλησπέρα από Τζιζάν, Σαουδική Αραβία, στα σύνορα με Εμένη. Βγαίνουν ένα σύνορα. Αυτά είναι. Νάτι. Νάτι. Άλλος λέει, όχι, τα κολλάν δεν λένε ψέματα, αλλά οι μεθυσμένοι λένε πολύ συχνά. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι η ακριβέστερη αλήθεια στο κομμάτι των μεθυσμένων είναι ότι οι μεθυσμένοι δεν λένε ψέματα αν εξομολογούνται. Όταν κάνουν εξομολόγηση. Οι μεθυσμένοι είναι πολλές αλήθειες που δεν θα τις έλεγαν διαφορετικά. Σωστό. Δεν ξέρω αν λένε ψέματα ή όχι, αλλά ξερνάνε αλήθειες τις οποίες, ας πούμε, τις έχουν καλά κρυμμένες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το είπες ακόμα καλύτερα. Ναι. Έχει σηκώσει θύελα τώρα ο φίλος με τις 14 σχέσεις. Ναι, το καταλαβαίνεις γιατί... αυτό το πράγμα. Τώρα έχει σηκώσει θύελα. Δηλαδή, ναι, θύελα αμφισβήτηση, θα έλεγα εγώ. Ευγενικά. Δεν γίνεται ρε εσύ. Δεν γίνεται ρε εσύ τώρα. Ξέρω παντρεμένο με τρία παιδιά που έχει σχέση με 8 γυναίκες. Σε όλες λέει ότι είναι έμπορος και ότι έρχεται Αθήνα μια εβδομάδα κάθε 2 μήνες. Ναι. Ζούμε. Παντρεμένο με τρία παιδιά που έχει σχέση με 8. Πότε προλαβαίνει. Ρε παιδιά, παιδιά. Γιατί είναι σχέση, ξαναλέμε. Ναι. Θέλω να πω. Σχέση σημαίνει σχέση, καθημερινή αν επαφή. Αν όχι καθημερινή, και πώς. Πρέπει να έχει μια συνέπεια, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να τη βλέπει μια φορά στο τρίμηνο. Ωραία. Πλάκα κάνεις. Μια καθημερινή σε αυτή την ηλικία τώρα πιο μεγάλη. Πώς. Κάθε πότε μέρα. Πότε προλαβαίνει λοιπόν ο άλλος. Μα δεν γίνεται. Ναι. Αυτό λέμε. Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω. Άστο, πες ότι είναι κάποιος ελεύθερος. Μπορεί να έχει. Ελεύθερος. Ωραία. Και 25, σου λέω εγώ. Ναι. Ελεύθερος, αδέσμευτος και εισοδηματίας, ναι, ναι. Και άνετος. Ναι. Μπορεί να έχει σχέση με 8 γυναίκες ταυτόχρονα. Αποκλείεται. Αποκλείεται, ρε. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή. Κύριε Κώστα. Ούτε με ντόπα δεν γίνεται δηλαδή. Διαθέτω πληροφορίες για το χρηματιστήριο. Θα θέλατε να γίνετε ο Ταύρος στο Bull Market μας, Λεωνάρντο, Νέα Υόρκη, ο λύκος της Wall Street. Έχω ρίξει μπουνιά σε μεθυσμένο και τον έπεισε ότι δεν τον χτύπησε κανείς. Ντροπή κατά τα άλλα. Τα μεγαλύτερα ψέματα τα λένε όσοι ασχολούνται με ψάρεμα και κυνήγι, λέει ο Σάμα Γκριλάντερ. Εντάξει, ναι. Οκ, οκ. Καλησπέρα από Μισηγά, Βόρειας Κορέας. Με την πολιτική της ΑΕΚ, ίσως δούμε και τον κύριο Φόλια σύντομα. Βεβαίως. Λέω Μπομπ Μουστάκιας από Αμέρικα. Βεβαίως. Καλύτερο, καλημέρα ο Πενσιλβάνια, λίγα μέτρα από το σπίτι του Λεωνίδα Βόσδου.
να σου πω κάτι, γελάμε, αλλά μπορεί να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς γελάμε τώρα, έτσι. Εμείς γελάμε, αλλά μπορεί να, και μπορεί να ακούει τώρα ο Λεωνίδας Βόσδο εκεί πέρα που βρίσκεται. Και να γελάει με τα χάλια μας. Ή να σου το πω κάτι, μπορεί να πίνει ένα μολτ με τον Biden αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας Βόσδο. Και να γελάνε και να του μεταφράζει του πλανητάκι τώρα και να γελάνε και δύο με τα χάλια μας. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι πιλότοι είναι οι γιατροί του προφορικού λόγου. Δηλαδή. Τι να σου πω τώρα. Ναι. Elaborate, Γιάννη. Μάλλον όχι, δεν θα προλάβεις. Elaborate, διότι κλείνουμε. Κλείνουμε. Κάποιοι μένουν, έχουν χρόνο, κάποια γκομενάκια, όλοι δεν έχουν σχέση. Παιδιά, όχι, με 8 δεν γίνεται. Με 2 γίνεται. Με 3 μπορεί. Άχεις 2-3 και να παίζεις και μια-δυο ακόμα. Ίσως. Άλλο να παίζει και άλλο σχέση. Εγώ κολλάω σχέσεις τώρα. Δεν κολλάω και 14. Στο... Ούτε καν. Μιλάμε για σχέση. Σχέση έχει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα τηρείς, να τα παρακολουθείς, να έχεις μια επαφή. Να... No way, Jose. No way, Jose. Λοιπόν, νομίζω μέχρι εδώ ήμασταν. Θα θυμίσουμε αύριο τελευταίο προχριστουγεννιάτικο Fight Club. Ναι. Έτσι, αλλά τελευταίο Fight Club της χρονιάς την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του μηνού. Ναι. Δύο εκπομπές ακόμα. Αύριο ωραία γουτσουγούτσικα βεβαίως, χριστουγεννιάτικα, θα περάσουμε όμως. Και την Δευτέρα που μας έρχεται, να ξέρετε τι μας από τώρα, κέφι, κέφι και χορός, τραγούδια, μουσικές και τηλέφωνα. Ναι, ακριβώς τελευταία εκπομπή του χρόνου. Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Κύριε Στέφανε, ναι. Ναι, 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 έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κώστα Μιαούλη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλή προστασία σε όλους. Καλή νύχτα.